Υπάρχουν τα εξής σημεία. Πρώτον, μετά το διαζύγιο ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται ο ακροδεξιός σύμμαχος να κάνει αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική που έχει βάλει πλάτη επί 4 χρόνια και την κυβέρνηση να παριστάνει την κεντροαριστερά με φιλολαϊκή πολιτική. Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο. Δεύτερον, έχουμε μετακινήσεις βουλευτών από άλλα κόμματα που δείχνει, αν θέλετε, και την παρακμή και τη σύψη και ταυτόχρονα δημιουργείται πια πρόβλημα στη δεδηλωμένη ως προς τα κόμματα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μπορεί να ξεπεραστεί και ξεπερνιέται με ονομαστικές ψηφοφορίες. Όμως από ό,τι φαίνεται, για να το ξεπεράσει η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, πάει να αλλάξει και όνομα και να απορροφήσει τους μετακινούμενους βουλευτές. Θέλω να πω ότι το μόνο κόμμα που ξεκίνησε με 15 και έχει 15 βουλευτές είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, μπετόν αρμέ. Αλλά όμως ταυτόχρονα δείχνει ότι δεν συμβιβάζεται με... Το πρόβλημα της δεδηλωμένης που το εστιάζεται, που σημαίνει, για να πάμε παρακάτω τη συζήτηση, πρέπει να γίνουν εκλογές. Ποια είναι η λύση τώρα? Ναι, ναι, θα σας κατά πω. Την δική σας υπάρχει άποψη. Το τυπικό και το ουσιαστικό ζήτημα. Το τυπικό είναι το ζήτημα της δεδηλωμένης σε σχέση με τα κόμματα. Τι δηλώνει ο επικεφαλής, αν ψηφίζει κάτι ή όχι, και αθρίζουν τους βουλευτές που έχει το κάθε κόμμα. Οι εισηγητές, έτσι όπως έγινε χθες και έλειπε και ο Στοχάς από την πλευρά του. Υπάρχουν όμως και οι ανεξάρτητοι βουλευτές που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιο κόμμα και που αυτοί εκφράζονται στην ψηφοφορία. Με αυτή την έννοια, εάν αθρηστεί, αυτό λέω είναι το ουσιαστικό, φαίνεται που υπάρχει πλειοψηφία και που όχι. Θέλω να πω λοιπόν ότι... Δεν είναι νομοποιημένη δηλαδή η κυβέρνηση, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο? Λέω είναι το τυπικό το και τυπικό. Το ουσιαστικό. Μάλιστα. Εντάξει. Τυπικά, δεν έχει τη δεδηλωμένη, ουσιαστικά όμως όταν γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες δημιουργείται πλειοψηφία. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι να είναι κριτήριο για αυτούς που σκέφτονται, που ψηφίζουν, ότι το ΚΚΕ δεν το έχουν στο χέρι, δεν συμβιβάζεται και ειδικά με τα συμφέροντα του καθένα. Μάλιστα. Και αν θέλετε δείχτηκε και σε αυτή τη Βουλή που η σύψη φαίνεται σε όλο το μεγαλείο και τελειώνω με τους αγρότες. Οι αγρότες, οι αγρότες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Πουλάνε τα προϊόντα τους και δεν πληρώνονται. Οι τιμές πέφτουν κάθε τόσο και δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής. Όταν μιλάνε για το πετρέλαιο, οι εφοπλιστές και οι μεγάλοι βιομηχανοί το έχουν αφορολόγητο. Για τους αγρότες είναι πανάκριβο. Σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στους κτηνοτρόφους δίνουν το γάλα τους και πληρώνονται από 3-4 μήνες με ανοιχτές τιμές και δεν ξέρουν τι θα πάρουν. Ταυτόχρονα γίνονται εισαγωγές και ελληνοποιήσεις. Το θέμα πάντως της παραγωγής, κυρία Μανολάκου, είναι ένα διαχρονικό αίτημα των αγροτών. Βεβαίως, αλλά οξύνεται. Και οξύνεται. Αυτό που είπε ο κ. Τσελέπης με την αύξηση και του ειδικού φόρου, δηλαδή την αύξηση των τιμών των καυσίμων, όντως το κόστος. Αλλά διαχρονικά δεν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε το θέμα της παραγωγής και του κόστους ουσιαστικά. Το αντίθετο, με αυτή την κυβέρνηση πήγε 24% ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Και τελειώνω με το καινούριο που έχουν. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή, μόλις ξεκινήσαν τις κινητοποιήσεις, διώκονται οι αγρότες και μάλιστα με ταχύτητα, με fast track διαδικασίες και με δημοσιεύματα. Η κυβέρνηση έχει βαριές και σοβαρές ευθύνες. Βεβαίως, δείχνει αυταρχισμό και τρομοκρατία. Δεν θα περάσει. Εμείς καλούμε σε αλληλεγγύη όλο το λαό απέναντι στην αγροτιά. Την πολιτική συρρήκνωση της μικρομεσαίας αγροτιάς που ασκούσε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μάλιστα, κρατάει και όλο το ποινικό οπλοστάσιο να στείνει αγροτοδικία κάθε φορά που βγαίνουν
οι αγρότες στους δρόμους να διεκδικήσουν το δίκιο τους και να φωνάξουν για την απελπισία και την επιβίωσή τους. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει εκεί που έμειναν οι προηγούμενες, μέχρι και τη βιομηχανία ζάχαρης, την οποία συρρήκνωση πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έβαλε την ταφόπετρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και προσπαθούν με αυταρχισμό και τρομοκρατία αυτοί που δείξανε στους εκπαιδευτικούς, τους συνταξιούχους, να τη συνεχίσουν και με τους αγρότες. Τα αιτήματά τους είναι πέρα για πέρα δίκαια. Γνωρίζουν την αλληλεγγύη και στήριξη όλου του λαού. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μην αναγνωριστεί το δίκαιο των αγροτών. Και από τότε που βγήκανε και τα καλέσματα των εισαγγελέων, έχει αυξηθεί η προσέλευση και αγροτών, αλλά και δεκάδες σωματεία από όλη την Ελλάδα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Σας ευχαριστώ, κυρία Μανολάκου.